Είναι μια κομβική εκλογική αναμέτρηση αυτή που διεξάγεται σήμερα. Βέβαια, περισσότερο η Ευρώπη θα έλεγε ανησυχεί. Η Ιταλία είναι μάλλον σε μεγάλο βαθμό αδιάφορη. Εξού και πολύ μεγάλο ποσοστό έλεγε ότι δεν θα πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Σήμερα ακούμε ότι υπάρχει συμμετοχή και αυτό ίσως παίξει ένα ρόλο στις εκλογές. Οι τελευταίες έτσι μια-δυο μέρες μαθαίναμε, γιατί τίποτα δεν δημοσιοποιείται από γνωστούς και φίλους, ότι κάπως το ποσοστό του πόλου της δεξιάς μειωνόταν. Όχι πολύ σε μεγάλο βαθμό, σίγουρα θα είναι πέγκ στους 45, αλλά δεν θα έφτανε το 48-49 που έδειξε στην αρχή της εκλογικής αναμέτρησης. Τι θα σημάνει το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα για την Ευρώπη συνολικά? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά ένα γρίφο μπροστά μας. Γιατί? Διότι η κυρία Μελώνη ξέρουμε ότι προέρχεται από το νεοφασιστικό κόμμα, mm-hmm. δηλαδή τη μεταξέλιξη του φασιστικού κόμματος στη Μουσολίνη. Να θυμίσω ότι στην Ιταλία δεν έγινε ποτέ κάποια δίκη σαν αυτή που έλαβε χώρα στην Νιρεμβέργη ή στο Τόκιο. Άρα λοιπόν ο φασισμός σε κάποια τμήματα της κοινής γνώμης έχει συμπάθειες ακόμα. Δεν έχει γίνει αυτή η κάθαρση που έγινε στις άλλες δύο χώρες mm-hmm. του άξονα. Απλώς ποτέ δεν είχε λάβει τόσο υψηλά ποσοστά όσο φαίνεται ότι θα λάβει σήμερα. Εν τούτης υπήρχαν και στο κόμμα του κ. Μπερλουσκόνη έτσι, και μέσα στο πάλε ποτέ κόμμα το χριστιανοδημοκρατικό κάποιοι οποίοι κινούνται φιλικά προς τα εκεί. Αυτή τη φορά όμως θα έχουμε ένα κόμμα που πιθανότητα θα πάρει την εξουσία σε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα, τα οποία όμως είναι, έχουν κατηγορηθεί, για να είμαι πιο προσεκτικός, για φιλορωσική στάση, όπως του κ. Σαλβίνη. Ναι. Ο κ. Μπερλουσκόνη, ο οποίος θεωρείται το πιο μετριοπαθής, βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση προ δύο ημερών και άφησε όλους άφωνους, κυρίως στις Βρυξέλλες. Και φυσικά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας λογικός σκεπτικισμός. Πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση με αυτό το παρελθόν, με αυτές τις απόψεις επί διεθνών θεμάτων αλλά και αντιευρωπαϊκή κατά βάση, να διαχειριστεί των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να δώσουν οι Βρυξέλλες στο επόμενο διάστημα στην Ιταλία? Από τη μία η Μελώνη, η Τζόρτζια Μελώνη, παρουσιάζεται φιλοατλαντική, από την άλλη ο Σαλβίνη και ο Μπερλουσκόνη παρουσιάζονται, να το πούμε έτσι πιο κομψά, αρκετά ανεκτικοί στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό το μείγμα τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Αυτό μένει να αποδειχτεί. Το σημαντικό είναι ότι η κυρία Μελώνη έκανε μια μεγάλη στροφή προημερών. Δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτή θα ολοκληρωθεί η στροφή. Και είπε mm-hmm. ότι θα πρότεινε στον κύριο Ντράγκη να πάρει την θέση, το αξίωμα, να καταλάβει το αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό βέβαια θα γινόταν ευμενώς αποδεκτός στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ντράγκη είναι αποφασισμένος να παίξει αυτό το ρόλο και κατά πόσο θα μπορέσει να συνεργαστεί ομαλά mm-hmm. με τον κύριο Σαλβίνη Φερρυπίν ή με τον κύριο Μπερλουσκόνη. Φανταστείτε ότι από τους τρεις ο πιο φιλοευρωπαίος θεωρείται ο κ. Μπερλουσκόνη, ο οποίος είχε προχθές και μίλησε προ του Πούτιν. Πού έχουμε φτάσει, ναι. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή, εγώ μιλώντας με συναδέλφους στις Βρυξέλλες, είναι εντελώς μπερδεμένοι, αλλά από ό,τι βλέπω και οι Ιταλοί ήταν μπερδεμένοι. Δηλαδή λέγανε ότι ο Μπερλουσκόνη θα κρατήσει κάπως την ισορροπία, ναι, των άλλων δύο. Και τώρα ότι ο Μπερλουσκόνη στο θέμα της Ουκρανίας φαίνεται ότι υπερακοντίζει τους άλλους δύο. Η κυρία Μελώνη βεβαίως έχει πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Ρωσία, ότι είναι υπέρ της Ουκρανίας. Ο κ. Σαλβίνη, ο οποίος ήταν ο πιο φιλικά διακείμενος προς τον κύριο Πούτιν, φαίνεται ότι τελευταίο καιρό βάζει λίγο νερό στο κρασί του, γιατί ήταν και αυτή η διαρροή των εγγράφων από την Αμερική που έλεγαν ότι κάποια κόμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα. Και μεταξύ αυτών και η Λαγκαντινό, δηλαδή η Λίγκα του Βορρά. Ως εκ τούτου, είμαστε όλοι λίγο επιφυλακτικοί να δούμε. Ναι, είναι απολύτως αχαρτογράφητα από ό,τι καταλαβαίνω τα νερά σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, επειδή εδώ έχουμε μια Ευρώπη η οποία προσπαθεί να βρει λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η Ιταλία είναι δίπλα μας. Το ερώτημα είναι, με βάση αυτά που ξέρουμε και έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να σημαίνει η επικράτηση αυτού του συνασπισμού, τον αναλάβει δηλαδή την εξουσία δίπλα μας στην Ιταλία για την επόμενη φάση? Τι εκτιμάτε, κύριε καθηγητά? Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι υπέρ της γραμμής του κυρίου Ντράγκη, τουλάχιστον έτσι διαφαίνεται, δηλαδή να σχηματιστεί ένας άξονας που υπήρχε ως τώρα με την Ελλάδα και την Ισπανία, προκειμένου στο ενεργειακό να ακολουθεί κοινή γραμμή, κοινή πολιτική. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα το κάνουν. Έτσι έχουν πει. Μένει να δούμε αν θα το πράξουν. Ναι, γιατί για αυτούς ο Ντράγκη είναι το σύμβολο της παγκόσμιας οικονομίας, παγκοσμιοποίησης, που έχει αυξήσει και τα ποσοστά φτώχειας στη μεσαία τάξη.
Ακριβώς. Και ο εκπρόσωπος του μεγάλου κεφαλαίου, των τραπεζών, άλλωστε πήγε και στην Τουρκία με τη συνοδεία πολλών τραπεζιτών, βιομηχάνων. Αυτό, εντάξει, εδώ μας έκανε λίγο εντύπωση με την έννοια ότι υπέγραψε κάποιες συμφωνίες του ο Δράγκη με την Άγκυρα, αλλά στην Ιταλία έγραψε άσχημα ότι πήρε μαζί του τόσους πολλούς βιομήχανους. Ενώ είναι λογικό για έναν πρωθυπουργό να πάει μαζί με τους εκπροσώπους των Ιταλιών που δραστηριοποιούνται στην χώρα που τον φιλοξενήσει. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Αλλά βεβαίως αυτό, εάν έχει υπάρξει η υπουργοποίηση Ντράγκη στο Υπουργείο Εξωτερικών, σαφώς η Ευρώπη θα βάλει νερό στο κρασί της. Επισημαίνω μια πολύ άστοχη δήλωση της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, η οποία είπε ότι εάν υπάρξει μια διακυβέρνηση, χωρίς φυσικά τον κύριο Ντράγκη εννοούσε, εμείς έχουμε τρόπο να το χειριστούμε όπως κάνουμε με την Ουγγαρία. Ναι. Αυτό ενόχλησε πολλούς Ιταλούς. Έγινε προχθές, ήταν εντελώς άστοχη και σε κακό momentum. Σε αυτή τη στιγμή, ναι. Στο διαχρονικό ερώτημα, πώς έχει δοθεί τόσος χώρος σε κόμματα, εν πάση περιπτώσει, που θεωρούνται λαϊκιστικά και εκφράζουν τέτοιου τύπου, εν πάση περιπτώσει, θέσεις όπως αυτές που περιγράφουμε τόση ώρα στην Ευρώπη, ποια είναι η απάντηση? Γιατί είχαμε και την περιπέτεια στη Γαλλία πριν από λίγο καιρό, όπου ο κύριος Μακρόν, στη Σουηδία επίσης, σωστά. Ναι, κοιτάξτε, είναι λογικό επακόλουθο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία εμείς, αν θέλετε, δεν τα αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλο βαθμό ή έχουμε άλλες προτεραιότητες. Όμως, αν πάτε στην Ιταλία, το μεταναστευτικό είναι πολύ ψηλά στη λίστα του μέσου Ιταλού πολίτη. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι υποδαυλίζει η Μόσχα και ενισχύει αυτά τα κινήματα. Είναι αντισυστημική η ψήφος. Φανταστείτε, στην Ιταλία υπήρχε το κόμμα των 5 αστέρων που είχε πάρει πάνω από το 30% στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι θα κινηθεί πέριξ του 10%. Άρα το 20% προφανώς πάει στην κυρία Μελώνη πρωτίστως, η οποία εξακοντίστηκε από το 3-4-5% στο 25%, είναι καθαρά το ποσοστό του κόμματος των 5 αστέρων. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια ελπίδα. Γενικώς οι Ιταλοί αρέσκονται στο να βρίσκουν κάποιους να τους σώσουν και απογοητεύονται. Είναι μεσογειακός λαός. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν καταλάβει, νομίζω, ότι η ψήφος τους έχει αντίκτυπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης.